Φίλοι, καλησπέρα. Είναι οι βραδινές ειδήσεις του Όμνια TV. Τους 25 φτάνουν οι νεκροί και τους 200, πάνω από 200 οι τραυματίες από τα αιματηρά επεισόδια που ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής στο Κάιρο. Κόπτες, μουσουλμάνοι και άθρησκοι Αιγύπτιοι πραγματοποιούσαν χθες το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον εμπρησμό μιας εκκλησίας στην επαρχία του Ασουάν μπροστά στο μέγαρο Μασπερό της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Όπως μεταφέρουν όλοι οι αυτόπτες, η συγκέντρωση ήταν ειρηνική. Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, η στρατιωτική αστυνομία που επιτηρούσε την τάξη άρχισε να φέρεται επιθετικά προς το πλήθος των διαδηλωτών και κατόπιν τούτου επιτέθηκε για να διαλύσει τη διαμαρτυρία. Ταυτόχρονα ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά ρηπάς. Οι διαδηλωτές απάντησαν αρχικά με πετροπόλεμο, κατόπιν στήθηκαν οδοφράγματα και πυρπολήθηκαν οχήματα κατά τις συγκρούσεις των διαδηλωτών, μαζί τους και κόσμου που είχε κατέβει από την πλατεία Ταχρίρ, με τις μονάδες του στρατού και τους ένοπλους παρακρατικούς που περιπολούσαν την γύρω περιοχή Αναπέντε. Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, APC, του στρατού, επιτίθονταν σε διαδηλωτές πατώντας τους. Η κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου αναφερόταν συνεχώς σε νεκρούς στρατιώτες, ενώ παράλληλα καλούσε τους καλούς πολίτες να προστατεύσουν το στρατό. Επιδόθηκε δε σε όργιο παραπληροφόρησης και προπαγάνδας αναφερόμενη συνεχώς σε χριστιανούς που επιτέθηκαν στο στρατό. Μετά τα μεσάνυχτα, η κρατική τηλεόραση ανακοίνωσε την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας έως τις 7 το πρωί. Παρόμοια γεγονότα έλαβαν χώρα στην Αλεξάνδρεια και σε άλλες πόλεις, ενώ σε δεκάδες συλλήψεις προχώρησε σήμερα το πρωί ο στρατός. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης διατείνονται ότι συλλαμβάνονται όσοι προκαλούν χάος, χωρίς να διευκρινίζεται από κάποια πηγή αν πρόκειται για χριστιανούς κόπτες ή μη. Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Νοεμβρίου διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Δίκτυα πολιτών, συλλογικότητες, συνελεύσεις και μεμονωμένα άτομα ανά τον κόσμο συντονίζονται στις 15 Οκτωβρίου σε μια παγκόσμια ημέρα κινητοποιήσεων για την παγκόσμια αλλαγή. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος στις 18:30, όπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία, προβολές και ζωντανές συνδέσεις με άλλες πλατείες ανά τον κόσμο. Κεντρικό σύνθημα της ημέρας είναι «Ήρθε η ώρα να ενωθούμε, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν». Επίσης, στο κάλεσμα αναφέρεται: «Οι κυβερνήσεις λειτουργούν για το όφελος των λίγων, αγνοώντας τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας και το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος που πληρώνουμε όλοι. Ενωμένοι σε μια φωνή, θα δείξουμε στους πολιτικούς και την οικονομική ελίτ που υπηρετούν ότι εμείς, ο λαός, θα αποφασίσουμε για το μέλλον μας, δεν είμαστε εμπορεύματα στα χέρια των πολιτικών και τραπεζιτών που δεν μας αντιπροσωπεύουν». 48 ώρια απεργία για τις 18 και 19 Οκτωβρίου έχει κηρύξει η ΓΕΣΕΕ, που μετατρέπεται σε γενική απεργία με τη συμμετοχή της ΑΔΕΔΗ στις 19 του μήνα. Στην 48 ώρη απεργία θα συμμετάσχει και η ΟΤΟΕ με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστές και οι τράπεζες. Επίσης, στην 48 ώρη απεργία καλούν και πολλές συνελεύσεις, ενώ την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου κλείνουν για 24 ώρες τα καταστήματά τους και τα εμπορικά καταστήματα κατόπιν απόφασης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Σε 5 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή καταδικάστηκε η 33χρονη, η οποία στις 25 Σεπτεμβρίου πέταξε αυγά εναντίον του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη Μανώλη Όθωνα, κατόπιν μήνυσης που ο ίδιος υπέβαλε. Ο Υφυπουργός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, επικαλούμενος ανηλυμένες υποχρεώσεις. Οι συνήγοροι της κατηγορουμένης όμως ζήτησαν αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσης, υποβάλλοντας αίτημα εμφάνισης του κυρίου Όθωνα στο δικαστήριο ή ακόμα και τη βίαιη προσαγωγή του. Κάτι όμως που απέρριψε το δικαστήριο. Αύριο Τρίτη αποφυλακίζονται από τον Κορυδαλό τα τρία μέλη του επαναστατικού αγώνα Πόλα Ρούπα, Νίκος Μαζιώτης και Κώστας Γουρνάς. Μετά την έκδοση βουλεύματος την περασμένη Πέμπτη, λόγω παρέλευσης της 18μηνης προφυλάκησής τους. Την Κυριακή, χθες, δεκάδες ένοπλοι Ισραηλινοί έπικοι επιτέθηκαν σε περίπου 50 Παλαιστινίους αγρότες που προσπαθούσαν να προχωρήσουν στη συγκομιδή ελιάς από την παραγωγή τους στην πόλη Ναμπλούς, στη βορειοδυτική Δυτική Όχθη. Οι Παλαιστίνοι αντιστάθηκαν, όμως στην περιοχή έσπευσαν επιπλέον έπικοι για να ενισχύσουν τη δράση των εξτρεμιστών, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 από τους αγρότες.
σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, έχουν κοπεί ή καεί από τους Ισραηλινούς εξτρεμιστές τουλάχιστον 3.000 ελαιόδεντρα και αμπέλια που ανήκουν σε Παλαιστινίους. Στην τέταρτη εβδομάδα συνεχών κινητοποιήσεων μπαίνει το κίνημα Occupy Wall Street με συνελεύσεις, συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται σχεδόν σε κάθε πόλη των ΗΠΑ. Οι κατασκηνώσεις συνεχίζονται ενώ το βράδυ του περασμένου Σαββάτου διοργανώθηκε έκθεση τέχνης στο κτίριο Morgan στη Νέα Υόρκη, πρώην έδρα της τράπεζας JP Morgan. Τα έργα τέχνης είχαν κατασκευαστεί από τους διαδηλωτές και περιλάμβαναν πλακάτ και πανό από τις προηγούμενες διαμαρτυρίες. Αυτές ήταν οι βραδινές ειδήσεις του Omnia TV στις 8 και κάτι. Ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.